Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την Ολυμπιακή Ραδιοφωνία Τηλεόραση. Στη φάκα των ανδρών της υποδιεύθυνσης ασφαλείας πύργου πιάστηκαν 5 ληστές οι οποίοι είχαν μπουκάρει το περασμένο Απρίλιο σε οικία στα κρέστενα της Ηλίας με τη λία τους να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Οι αδιάφθοροι της Ελλάς μέσα από πληροφορίες και στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους κατάφεραν να ταυτοποιήσουν 5 ληστές, 4 από την Αθήνα και έναν από τον πύργο. Την επιτυχία των στελεχών της ασφάλειας πύργου εξήρε με σχετική ανακοίνωσή της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας. Ήρθαν από την Αθήνα και είχαν ως ορμητήριό τους καταβλισμό Ρωμά σε περιοχή του πύργου. Είχαν νοικιάσει ένα λευκό τζιπ και προσποιούνταν τους αστυνομικούς και με συνεργό τους από τον πύργο που γνώριζε την περιοχή έβαλαν μπρος το καλά όπως φάνηκε οργανωμένο σχέδιό τους. Οι ληστές φαίνεται πως ήταν καλά διαβασμένοι για το τι έκρυβε το ανδρόγυνο στο σπίτι του στο χωριό. 75.000 ευρώ μετρητά, χρυσές λίρες Αγγλίας και μια συλλογή παλαιών σπάνιων χαρτονομισμάτων μέσα σε ένα χρηματοκιβώτιο στο υπνοδωμάτιο με τη συνολική αξία να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Αυτή ήταν και η λία τους. Οι 4 από τους 5 συνολικά ληστές των κρεστένων έφτασαν μία μέρα πριν κάνουν τη ληστεία, δηλαδή στις 14 του Απρίλη, μέρα Κυριακή, στον πύργο. Συνάντησαν τον 5ο συνεργό τους, όπου και τους φιλοξένησε σε καταβλισμό Ρωμά στην περιοχή, εκεί όπου είχε στηθεί και το αρχηγείο τους. Ο 5ος συνεργός από τον πύργο, που λόγω επαγγέλματος κινείται σε περιοχές της Ηλίας και έχει χαρτογραφήσει διαδρομές, όπως αποδείχθηκε, ήταν κι αυτός που γνώριζε πολύ καλά πρόσωπα και καταστάσεις, όπως για παράδειγμα τον θησαυρό που κρυβόταν στο σπίτι του ζευγαριού στα Κρέστενα. Δευτέρα 15 Απριλίου, οι ληστές με το λευκό τζιπ που είχαν νοικιάσει από εταιρεία leasing στην Αθήνα πήγαν στα Κρέστενα στο σπίτι του ζευγαριού. Εκεί βρίσκουν μόνο την 67χρονη γυναίκα, καθώς ο σύζυγός της απουσίαζε και ξεκινούν τη δράση τους. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε το θύμα στις αρχές, είδα από το παράθυρο της κουζίνας ένα αυτοκίνητο να βαρκάρει στην αυλή της. Ο οδηγός κατέβηκε από το όχημα και πήγε στον πρώτο όροφο της διπλοκατοικίας. Τη χτύπησε την πόρτα, τη είπε ότι είναι αστυνομικός και πως τη χρειάζονται για εμπλοκή του σύζυγου της σε ποινική υπόθεση. Η αφέλειά της την έκανε να τον πιστέψει. Του άνοιξε την πόρτα και τον οδήγησε στην κουζίνα. Από τα λεγόμενά του, η άτυχη γυναίκα κατάλαβε πως ο εν λόγω άνδρας δεν είναι αστυνομικός. Ενστικτοδός πήγε στο υπνοδωμάτιο και είδε έναν από τους ενεργούς να σπρώχνουν το χρηματοκιβώτιο προς την έξοδο. Τότε οι ληστές την χτύπησαν και την ακινητοποίησαν. Πήραν τα κλοπημαία και το έβαλαν στα πόδια. Αμέσως μετά τη ληστεία, οι 4 δράστες, όπως προκύπτει, επέστρεψαν στην Αττική. Ενώ ο 5ος, ο Πυριώτης, πήγε αρχικά στην περιοχή των Φιλιατρών στη Μεσσηνία και στη συνέχεια στο νησί της Ακίνθου, εκεί όπου εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς και του πέρασαν χειροπέδες. Τα έμπειρα στελέχη της υποδιεύθυνσης ασφάλειας πύργου που χειρίστηκαν από την πρώτη στιγμή την υπόθεση με τη μεθοδική τους έρευνα, τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους αλλά και με την ανάλυση βιντεολειπτικού υλικού που συνέλεξαν, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα πλήρη στοιχεία των ληστών. Οι 4 ηλικίας 23, 27, 28 και 40 ετών ζουν σε περιοχές της Αττικής, ενώ ο 5ος, ο 45χρονος, ζει στον πύργο. Σήμα κινδύνου για την υποστελέχωση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας εκπέμπουν οι ένστολοι ζητώντας την ενίσχυση της Ελλάς. Ο πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Ηλίας, Γρηγόρης Κατσόλης, μιλώντας στην τηλεόραση της ΣΟΡΤ, χτύπησε καμπανάκι κινδύνου, καλώντας την πολιτική ηγεσία της Ελλάς να λάβει άμεσα μέτρα. Σε μια κρίσιμη συγκυρία για τα σώματα ασφαλείας και ιδιαίτερα για την αστυνομία, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηλίας, Γρηγόρης Κατσόλης, στάθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλίας και στις διεκδικήσεις του ίδιου και των συναδέλφων του, ελπίζοντας πως οι φωνές τους θα ακουστούν. Το αστυνομικό προσωπικό αυτή τη στιγμή είναι στα κάγκελα. Διότι όλες οι εξαγγελίες οι οποίες έχουν υπάρξει από επίσημα χείλη κυβερνητικά έχουν βαλτώσει και δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία μας είχαν υποσχεθεί. Κτηριακές εγκαταστάσεις, υποστελέχωση, στόλος οχημάτων, μεταγωγή ψυχικά ασθενών είναι κάποια από τα βασικά ζητήματα με τα οποία είναι αναγκασμένοι να ζουν καθημερινά οι αστυνομικοί και της Ηλίας και τα οποία χρήζουν επίλυσης. Γιατί μιλάμε για τον νομό Ηλίας. Στον νομό Ηλίας αυτή τη στιγμή έχουμε περί τις 80 με 90 θέσεις και ΝΕΣ οργανικές. Είναι τα άτομα τα οποία είναι αποσπασμένα. Πώς αντιλαμβάνεσαι, το πρόβλημα είναι μεγάλο. Υπάρχει θέμα υποστελέχωσης, το οποίο θα γίνει εντονότερο
καθώς με την πάροδο του χρόνου θα υπάρχουν στο οριδόν συνταξιοδοτήσεις του αστυνομικού προσωπικού. Δεν μπορούμε να υπάρχει αθέμαξη των αστυνομικών υπηρεσιών της επαρχίας και να υπάρχει όλη η αστυνομία στην Αθήνα. Η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη. Η Ελλάδα είναι και η υπόλοιπη επαρχία. Και όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, το έγκλημα έχει φτάσει και στην επαρχία, δεν είναι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Γι' αυτό και εμείς έχουμε ζητήσει και από τον κύριο Χρυσοχοίδη, και από τον αρχηγότη, και από τον κύριο Νικολακόπουλο, έχουμε ζητήσει και την ενίσχυση του νομού κατά τους θερινούς μήνες. Όπως είπα και πριν, τα δύο τελευταία χρόνια είχαμε ενισχύσει τον νομό με προσωπικό. Ας ελπίσουμε ότι και φέτος θα εισακουστεί η εκκλησία μας και θα ενισχυθεί η αστυνομική διεύθυνση Ηλίας με προσωπικό, το οποίο θα συνδράμει την εδώ πραγματικά τιτάνια προσπάθεια την οποία κάνουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στον νομό. Η αστυνομία πρέπει να είναι έξω στο πεζοδρόμιο, πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Αυτό είναι ο ρόλο του αστυνομικού. Ο ρόλο του αστυνομικού δεν είναι να είναι μέσα στα γραφεία. Ο ρόλο του αστυνομικού είναι δίπλα στον πολίτη. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μα να το λέμε, να το φωνάζουμε, να το ζητάμε. Έχουμε καταδείξει πλέον επέτε. Έχουμε πει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι αστυνομικέ υπηρεσίε με καινούργια αυτοκίνητα τα οποία θα μπορέσουν να μα βοηθήσουν τα καθήκοντά μα. Δεν λέμε ότι μέσω των προγράμματων ΕΣΠΑ δεν έχει ανανεωθεί ο στόλος. Έχει ανανεωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό ο στόλος των οχημάτων. Το θέμα είναι όμως ότι επειδή το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, τα οχήματα αυτά πηγαίνουν ώστε επιτοπλίσουν στις υπηρεσίες της τροχέας. Και μετά μέσω ανακατανομής πηγαίνουν και στις υπόλοιπες υπηρεσίες, δηλαδή τα αστυνομικά τμήματα. Οι υπηρεσίες ασφαλείας του νομού, δηλαδή η υποδιεύση ασφαλείας πύργου και το τμήμα ασφαλείας ύλικας, αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα ως προς τα οχήματα. Έχει ένα γερασμένο στόλο οχημάτων, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες. Δεν μπορούμε να θέτουμε και τους εαυτούς μας και τους πολίτες που μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα συγκίνηση. Στο δημόσιο διάλογο επανέρχεται το ζήτημα της οδικής σύνδεσης Αρκαδίας, Ηλίας, Μεσσηνίας και Λακωνίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μεγαλόπολης και τη συμμετοχή σε ευρεία σύσκεψη φορέων από όλους τους νομούς. Μετά το τέλος της δημόσιας διαβούλευσης, οι συμμετέχοντες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας και στείνουν κοινό μέτωπο με στόχο τη διεδίκηση πόρων για την κατασκευή του έργου. Με στόχο να ξεκινήσει μια κοινή προσπάθεια δύο περιφερειών, τεσσάρων περιφερειακών ενωτήτων, δεκάδων δήμων και πολλών ακόμα φορέων, προκειμένου να γίνει πράξη το όραμα της κατασκευής του οδικού άξονα Λεύτρο Μεγαλόπολη Επικούριος Απόλλωνας Αρχαία Ολυμπία, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Μεγαλόπολης η ημερίδα ορόσημο που διοργάνωσε ο Δημαρχός της περιοχής Κώστας Μιχόπουλος. Για να ενωθούμε σε ένα κοινό σκοπό την κατασκευή του δρόμου της ανάπτυξης, που θα ενώσει την Αρκαδία, την Ηλία, τη Λακωνία και τη Μεσσηνία. Η Πελοπόννησος ενώνεται, από μας εξαρτάται, μέσω του πολιτισμού της, αποκτά ενιαία συνείδηση και διεκδικεί υποδομές που είναι απαραίτητες για να αναπτυχθεί. Σήμερα ανοίγουμε το δρόμο της ανάπτυξης. Η ιδέα, κυρίες και κύριοι, έχει οριμάσει. Και είναι πραγματικά μια ευκαιρία στην δεδομένη χρονική συγκυρία που βιώνει η ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης να υλοποιηθεί. Το έργο αυτό υλοποιεί το συλλογικό μας όραμα για ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Στηρίζουμε το όραμά σας, διότι είναι και όραμα δικό μας, διότι η ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων της Πελοποννήσου και της περιοχής μας είναι ένα αυτονόητο αίτημα. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, από όλους τους συμμετέχοντες εκφράστηκε επιθυμία αλλά και η ανάγκη ο δρόμος, εκτός από οδηγική ασφάλεια και μείωση χιλιομέτρων, θα ενώσει τις περιφέρειες Δικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και θα φέρει νέες προοπτικές ανάπτυξης, ενώ στο τέλος της ημερίδας υπεγράφηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των δημάρχων με στόχο τη διεκδίκηση πόρων για την κατασκευή του έργου. Με πολύ χαρά βλέπω το σύνθημα «Κάνουμε πράξη στην περιφερειακή συνείδηση». Είναι ένας από τους άξονες της πολιτικής μας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφερειακή συνείδηση, όχι μόνο ως λόγος, αλλά και ως τρόπος να μπορέσουμε να κάνουμε σημαντικά έργα και έργα τα οποία να έχουν αποτέλεσμα για το σύνολο των πολιτών της περιφέρειας. Δεν είναι ένας δρόμος μόνο που θα μειώσει τη χιλιομετρική απόσταση ή θα είναι ασφαλής για αυτούς που θα το χρησιμοποιούν. Είναι ένας δρόμος πολιτισμού και τουρισμού και ένας δρόμος που θα μας φέρει όλους εμάς ακόμα πιο κοντά. Απαιτήσουμε τη μελέτη και εκεί πρέπει να στραφούμε. Άρα μένει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Εμείς θα είμαστε εδώ γιατί μας ενδιαφέρει ο δρόμος. Θέλουμε να γίνουμε ένα μαζί σας. Οι περιοχές μας είναι ενιαίες. Δεν μπορεί ο Μοριάς να συνδιαλέγεται με τη Ρούμελη.
Θεωρούμε εξίσου αναγκαίο και απαραίτητο αυτό τον δρόμο και θέλω απλά να τονίσω συμπληρωματικά, ακούστηκε και από τον κύριο Επίτροπο πρωτήτερα, ότι στον σχεδιασμό διέλευσης θα πρέπει να ενταχθεί και ένα κομμάτι της Γκορτινίας. Εύχομαι όλα αυτά τα οποία σχεδιάζουμε και τοποθετούμαστε σήμερα να υλοποιηθούν. Αυτό το δρόμο μπορεί να τον θέλουμε και περισσότερο από εσάς. Εμείς είμαστε μαζί σας για οποιαδήποτε στιγμή μας χρειαστείτε. Και με τη βοήθεια του κυρίου Αβραμόπου και του τοπικών παραγόντων και των βουλευτών να υλοποιηθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται. Στηρίζουμε όλη την προσπάθεια από το Δήμο Ιθαλίας. Οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και καθοριστικές, τονίζει ο επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κυβερνώντος κόμματος για τη Δυτική Ελλάδα, υπουργός Λευτέρης Αυγεννάκης. Ο ίδιος καλεί τους πολίτες σε μαζική συμμετοχή στην κάλπη για ένα ακόμα πιο ισχυρό ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Το μήνυμα της συμμετοχής στις ευρωεκλογές, γιατί οι αποφάσεις της Ευρώπης επηρεάζουν την καθημερινότητά μας, εξέπεμψε κατά την περιοδία του στην Ηλία ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγεννάκης, με την ιδιότητα του επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κυβερνώντος κόμματος για τη Δυτική Ελλάδα. Και εύχομαι και ελπίζω να δώσει ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός της Δυτικής Ελλάδος, μια και είναι και μια περιφέρεια που έχω και την ευθύνη για την προετοιμασία και το καλό εκλογικό αποτέλεσμα, την πραγματική ενίσχυση και ένα πραγματικά ισχυρό αποτύπωμα εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ευρωεκλογές που έρχονται. Δεν είναι εθνικές εκλογές, είναι σαφές. Πριν 9 μήνες ο ελληνικός λαός είπε στον Κυριάκο Μητσοτάκη: συνέχισε την πορεία σου. Ωστόσο όμως οι ευρωεκλογές έχουν ένα ιδιαίτερο ρόλο και στέλνουν ένα ιδιαίτερο μήνυμα. Και όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή για όποια συζήτηση, για όποια διαπραγμάτευση, για όποια εξέλιξη εντός και εκτός των ελληνικών ή των ευρωπαϊκών συνόρων, οφείλουμε να ζητήσουμε από τους Έλληνες πολίτες, ειδικά όσοι εμπλεκόμαστε και απολαμβάνουμε τα ωφέλη της ευρωπαϊκής οικογένειας, να στηρίξουν και να επιβραβεύσουν μια πορεία λαμπρή, άκρος ευρωπαϊκή και φυσικά ενισχυτική για τα συμφέροντα και της Ευρώπης αλλά και του ελληνικού κράτους. Οι ευρωεκλογές είναι κρίσιμες και καθοριστικές, τονίζει ο κ. Αυγεννάκης, φέροντας ως παράδειγμα το πρωτογενή και τις αλλαγές στην κοινή αγροτική πολιτική, η οποία δεν στηρίχθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Οι ευρωεκλογές έχουν κεντρικό ρόλο και όσοι πιστεύουν ότι έλαβα αδερφέ, τι έγινε τώρα, σιγά ευρωεκλογές είναι. Άλλωστε, ψηφίσαμε την κυβέρνηση πριν 10 μήνες. Κάνουν μεγάλο, μεγάλο λάθος. Οι ευρωεκλογές είναι εξόχως σημαντικές, διότι η ψήφος σε ευρωεκλογές σημαίνει και τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Εμείς ξεκάθαρα υπηρετούμε την άποψη ότι θέλουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη πιο δυνατή, πιο γρήγορη, πιο προσγειωμένη στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών ή θα έλεγα πιο ανθρωποκεντρική. Και πιο με γρηγορότερα αντανακλαστικά. Σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα, θέλω μια Ευρώπη η οποία θα είναι βεβαίως στραμμένη σε θέματα με απόλυτη συνέπεια σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και την ίδια στιγμή θέλουμε με τον ίδιο σεβασμό και με την ίδια στοχοπροσύλωση να ασχολείται και με τα θέματα του πρωτογενή τομέα. Δεν είμαστε σε καμία περίπτωση υπέρ της λογικής που υπηρετούν οι πράσινοι, οι σοσιαλιστές και οι αριστεροί, ότι πάνε απ' όλα το περιβάλλον και από εκεί μετά το χάος. Και να μην σας πω ότι υιοθετείται και η άποψη και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τις θέσεις και τις προτάσεις που έχουν καταθεθεί για την ΚΑΠ 23-27 από τις τρεις ευρωομάδες, ότι εχθρός του περιβάλλοντος είναι και ο πρωτογενής τομέας. Είναι λάθος πέρα για πέρα. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο αυτοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περιβάλλον και πρωτογενής τομέας πάνε μαζί. Είναι αμέσως μια άποψη. Να λοιπόν ένα σοβαρότατος λόγος για να αποτυπωθεί στην κάλπη η άποψη που ο καθένας υιοθετεί. Για μας, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Νέα Δημοκρατία, είναι η ίδια άποψη και εντός των ελληνικών συνόρων, αλλά και στο Ευρωκοινοβούλιο και όπου όλο απαιτήθηκε. Κάποια άλλα κόμματα ελληνικά δεν εκφράζουν άλλα εντός και άλλα εκτός ή απέχουν σε κρίσιμες ψηφοφορίες μόνο και μόνο για να διατηρήσουν μια ισορροπία η οποία τελικά είναι εμπεγμός στα πρόσωπα των Ελλήνων αγροτών. Οι περιοδίες του επικεφαλής για τη Δυτική Ελλάδα συνεχίζονται με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, με τη Νέα Δημοκρατία να ζητά ισχυρή εντολή για ένα ακόμα πιο ισχυρό ευρωπαϊκό λαϊκό κόμμα. Ευχάριστα είναι τα νέα για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι του Κατακόλου που κομίζει ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος. Με βάση τα όσα δήλωσε στην Όρτη, οι εργασίες ξεκινούν εκ νέου μέσα στο καλοκαίρι. Χαραμάδα ελπίδας για άμεση έναρξη των εργασιών στη χερσαία ζώνη του λιμένα Κατακόλου, αφήνει ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων Βασίλης Γιαννόπουλος, καθώς ο δύσκολος και επίπονος γραφειοκρατικός κόπελος φαίνεται πως έχει ξεπεραστεί. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν μέσα στο καλοκαίρι και μάλιστα εντατικά. Το είπατε κι εσείς, ένα πραγματικά προβληματικό έργο με τεράστιο ενδιαφέρον για την τοπική μας κοινωνία και όχι μόνο.
Ένα έργο το οποίο εδώ και περίπου 1,5 με 2 χρόνια θα έλεγα ότι επί της ουσίας σέρνεται, είναι ακινητοποιημένο, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και κυρίως και το διάστημα πριν αναλάβω τα νέα μου καθήκοντα είχα επιλέξει να σιωπήσω για αυτό το θέμα, γιατί γινόντουσαν αρκετά, έπρεπε να γίνουν αρκετές διαδικασίες ούτως ώστε να διασφαλιστεί το συγκεκριμένο έργο και να μπορέσουμε να το περάσουμε στη νέα προγραμματική περίοδο. Εκεί είχε προκύψει, και χαίρομαι που μου δίνεται σήμερα η δυνατότητα να μιλήσω γι' αυτό, είχε προκύψει ένα τεράστιο ζήτημα αναφορικά με το κτίριο 2, το κτίριο Σέγγεν, το περιφήμο κτίριο Σέγγεν. Ναι, βέβαια. Εκεί λόγω κάποιων αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία και κυρίως λόγω κάποιων πολεοδομικών κρεμοτήτων και θεμάτων που είχαν ανακύψει, έπρεπε να γίνει μία εναρμόνιση της μελέτης η οποία είχε συνταχθεί, είχε εκπονηθεί στο παρελθόν με την κείμενη νομοθεσία. Όμως, επειδή σε ό,τι αφορά το κτίριο Σέγγεν οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι ούκο λίγοι, για παράδειγμα είναι η Περιφέρεια, είναι ο Δήμος Πύργου μέσω του Λιμενικού Ταμείου, η Πολοδομία του Πύργου, το Υπουργείο Ναυτιλίας, η αστυνομία, εμπλέκονται διάφορες υπηρεσίες. Και πολύ σύνθετη διαδικασία, ακριβώς, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν πρέπει να συνεργαστούν πολλοί εμπλεκόμενοι φορείς, αυτό δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε μία μελέτη, η οποία είχε εκπονηθεί πριν από κάποια χρόνια. Δεν λέω ότι είχε πρόβλημα η μελέτη, όμως όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έχεις μία μελέτη η οποία είναι πριν από 5, 6, 7 και 8 χρόνια, αναγκαστικά, αυτονόητα, πρέπει να γίνει μία επικαιροποίηση αυτής. Και είναι και δύσκολη η διαδικασία επικαιροποίησης, γιατί πρέπει να μπουν και ακριβώς νέα δεδομένα. Μπορώ όμως να πω, κύριε Γκίστη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τελειώσει, έχουμε λήξει ένα πολύ πολύ μεγάλο μέρος όλων αυτών των προβλημάτων που υπήρχαν, όλων αυτών των εκκρεμωτήτων θα έλεγα καλύτερα, και αν και δεν είναι ρυψοκίνδυνο να βάλω χρονοδιαγράμματα, τολμώ όμως να το κάνω γιατί πρέπει, γιατί είναι κάτι ευχάριστο. Τολμώ να πω λοιπόν ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε έναρξη των εργασιών στη χερσαία ζώνη του κατακόλου. Και μπορώ να πω ότι Ιούνιο και Ιούλιο θα είναι δύο απόλυτα παραγωγικοί μήνες με πλήρη εξέλιξη του έργου. Δεν θέλω να πω πότε θα ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο έργο. Ο στόχος μας είναι να τρέξει άμεσα, γρήγορα, ούτως ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν για να προλάβουμε επόμενες τουριστικές σεζόν. Η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι του Κατακόλου έχει ενταχθεί στην ομάδα των έργων γέφυρα, δηλαδή σε εκείνα που περνούν στο νέο ΕΣΠΑ. Η έμφυλη βία και οι καταχρηστικές συμπεριφορές είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που πραγματοποιείται στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο του Πύργου το διήμερο Δευτέρα και Τρίτη. Η μερίδα αυτή διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Στάθηκε το 2023, σηματοδοτώντας την κυβερνητική βούληση να ενοποιήσει σε ένα Υπουργείο το συντονισμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και πρόνοιας, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων, καθώς και την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος. Είναι ένα Υπουργείο το οποίο στείνεται, αλλά όπως βλέπετε έχει στην ατζέντα του κρίσιμα ζητήματα κοινωνικά που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Το Υπουργείο αποτελείται από τρεις γενικές γραμματείες, τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, τη Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής που συστάθηκε με αυτό το Προεδρικό Διάταγμα και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εκπαίδευση για την εμφύλη βία και τις καταχρηστικές παραβιαστικές συμπεριφορές ήταν το αντικείμενο της ημερίδας που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την ΥΠΑΤΗ Αρμοστία και τους πρόσφυγες και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας στο Λάτσιο Δημοτικό Μέγαρο Πύργου. Την εμφύλη βία για τις καταχρηστικές και παραβιαστικές συμπεριφορές με έμφαση στους μεταναστευτικούς και προσφυγικούς πληθυσμούς. Είναι ένα ζήτημα που απασχολεί, είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει, είναι ένα ζήτημα το οποίο γίνεται πιο έντονο σε αυτές τις κατηγορίες συμπολιτών μας και είμαστε εδώ μαζί με επαγγελματίες, επαναλαμβάνω, πρώτης γραμμής από νοσοκομεία, από το συμβουλευτικό κέντρο, από την αστυνομία αλλά και όλους τους υπόλοιπους φορείς που έρχονται σε επαφή με αυτές τις γυναίκες, με τις γυναίκες θύματα βίας, για να δούμε πώς μπορούμε να τις βοηθήσουμε περισσότερο, πώς μπορούμε να τις στηρίξουμε περισσότερο ψυχολογικά και εκείνες και τα παιδιά τους. Πρωτοβουλία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, του Κέντρου Έρευνας Θεμάτων
θέμα τοξικότητας και της υπαρθαρμοστίας του για τους πρόσφυγες. Για το θέμα της έμφυλης βίας στον προσφυγικό πληθυσμό, είναι ένα θέμα που μας πληγώνει όλους. Προσπαθούμε μέσα από κοινές δράσεις να επιμορφώσουμε τους επαγγελματίες πρώτης γραμμής στο θέμα της ανίχνευσης των ενδείξεων που παρουσιάζουν τα θύματα και βεβαίως στις διαδικασίες παραπομπής τους σε όλους αυτούς τους τις οργανώσεις και τους φορείς του κράτους οι οποίες συμβράβουν για την προστασία τους και την ένταξή τους στην κοινωνία. Και η αστυνομία συμμετέχουμε σήμερα στην διμερίδα που γίνεται στον πύργο και γενικότερα σε κάθε δράση η οποία γίνεται με σκοπό την αντιμετώπιση και την πρόληψη ενδοειακής βίας. Ως φορέας είμαστε άμεσα μπλεκόμενοι στο κομμάτι αυτό και προσπαθούμε σε συνεργασία με τους υπηκούς φορείς της πολιτείας να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα και με εκπαίδευση του προσωπικού μας αλλά και με την ανάπτυξη αξιόλογων δράσεων προστασίας των θυμάτων. Σημαντικές δράσεις τις οποίες αναφέραμε και στη σημερινή ημερίδα είναι το εργαλείο εκτίμησης κινδύνου, που είναι η εκτίμηση κινδύνου που μπορεί να υφίσταται μια γυναίκα χωρίς τις περισσότερες φορές να το γνωρίζει, δηλαδή με ποιοι παράγοντες στο γενικό της περιβάλλον υπάρχουν που επιτείνουν το κίνδυνο. Αυτά προσφέρονται τόσο στην ελληνική αστυνομία και στα συμβουλευτικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας με τη λήψη στο ΟΠΕ. Ταυτόχρονα έχουμε την ψηφιακή εφαρμογή Panic Button, που είναι το Κομβείο Πανικού. Εγκαθίσταται μια ψηφιακή εφαρμογή που εγκαθίσταται στο κινητό όποιας γυναίκας ζητήσει να έχει αυτή την εφαρμογή, είτε έχει έρθει στο συμβουλευτικό κέντρο, είτε έχει πάει στην ελληνική αστυνομία. Κινητοποιεί την ελληνική αστυνομία σε περίπτωση κινδύνου όταν πατήσει το κουμπί η γυναίκα για να μπορέσει να βρεθεί το στίγμα της, το γεωγραφικό στίγμα και να της παρασχεθεί βοήθεια ώστε να μην κινδυνεύσει. Σε προϊόν πολυτελείας έχει μετατραπεί η φέτα, η τιμή της οποίας μπορεί να φτάσει ακόμα και τα 20 ευρώ το κιλό, όταν το προϊόν είναι βιολογικό. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλνουν κερδοσκοπία στην τιμή της και καλούν το κράτος να πάρει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Η φέτα, το νόστιμο παραδοσιακό τυρί που συνόδευε σχεδόν όλα τα ελληνικά πιάτα, αποσύρεται σιγά σιγά καθώς το τελευταίο χρονικό διάστημα άγγιξε και πολλές φορές ξεπέρασε ακόμα και τα 17 ευρώ το κιλό. Και το γάλα και η φέτα και όλα είναι στα ύψη. Δυστυχώς. Όλα. Ζοριζόμαστε αρκετά. Τυριά, γάλα, τα κρέατα, λαχανικά, τα πάντα είναι πανάκριβα. Και αυτές οι αυξήσεις είναι κάθε εβδομάδα. Σημειώνεται ότι η φέτα πολλούνταν 6 και 7 ευρώ το κιλό και μέσα σε 1,5 χρόνο έχει αυξηθεί κατά 10 ευρώ, παρά το ότι το προϊόν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα μόνιμης μείωσης τιμής κατά 5%. Τιμές είναι η αλήθεια έχουν ξεφύγει αρκετά ψηλά και αυτό φαίνεται και στις καταναλώσεις πλέον. Ο κόσμος είναι πολύ διστακτικός, όλο και λιγότερο επιλέγει να ψωνίζει σε ποσότητα. Σπανίως πλέον πουλάμε κιλό ή μισό κιλό, λυπάνε με τα 100-200 γραμμάρια ή με την αξία προϊόντος πλέον. Οι κτηνοτρόφοι καταγγέλουν κερδοσκοπία στην τιμή της φέτας και καλούν το κράτος να πάρει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών. Δεν βρίσκεται δηλαδή μια αρμόδια υπηρεσία να την πήρε, τόσο είναι. 2,5-3 κιλά γάλα, κάνει ένα κιλό φέτα. Που συγχύζει ένα τάλιρο. Με τη μητσίδα να τέσσερα βγάλουν τα λειτουργά τους έξοδα. Τα λειτουργά τους έξοδα. Γιατί την πουλάς 15. Δεν υπάρχει κανένας δηλαδή. Δεν υπάρχει κανένας φορέας να μας στηρίξει. Τον κόσμο να στηρίξει. Να μπορέσει να πάρει να φάει το παιδί του. Να πάρει σπίτι του να κυλοφέτα. Πρέπει να δω και το μεροκάματό του. Να μπορέσω να πουλήσω κι εγώ. Όπως είναι λογικό, οι ανατιμήσεις και η σταθεροποίηση των τιμών σε υψηλά επίπεδα έχουν υποχρεώσει αρκετούς καταναλωτές να πάψουν να αγοράζουν φέτα αλλά και αρκετά ακόμα τυριά από τα σούπερ μάρκετ, αφού οι τιμές είναι υψηλότερες και η ποιότητα χαμηλότερη. Η φέτα λοιπόν, επειδή παραμένουν ψηλά τα κοστολόγια όλα αυτά της παραγωγής, δεν χρειάζεται, τα έχουμε αναλύσει δεκάδες φορές. Και ότι ο παραγωγός πρέπει να πάρει μια σημαντική τιμή, μια καλή τιμή, για να μπορέσει να μείνει, αλλιώς δεν θα ασχοληθεί, δεν θα έχουμε κανέναν να παράξει. Άρα δεν θα έχουμε ακριβή φέτα, θα έχουμε καθόλου φέτα. Αν δεν πληρωθεί ο παραγωγός μια ικανοποιητική τιμή, βεβαίως. Ποιος θα κάτσει τα καλάβρετα στα βουνά, στα χωριά, να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία. Με την ακρίβεια να αποτελεί θηλιά για τα ελληνικά νοικοκυριά και τους προϋπολογισμούς τους, η κυβέρνηση θέτει σε εφαρμογή μηχανισμούς ολιστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, αναζητώντας τις αιτίες του φαινομένου στα αθέμητα κέρδη των πολυεθνικών. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για εσχροκέρδια ανέρχονται σε 19,65 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο 1,5 χρόνο.
Σε εξέλιξη είναι νέοι έλεγχοι σε πολυεθνικές για εσχροκέρδια. Μέσα στον τελευταίο χρόνο έχουν ελεγχθεί 35.000 επιχειρήσεις, ενώ έχουν διαπιστωθεί 3.000 παραβάσεις. Όλα τα είδη κάθε μέρα ανεβαίνουν. Κάποτε χρειαζόμασταν 50 ευρώ για να πάμε να ψωνίσουμε μερικά πράγματα και τώρα θέλουμε 100. Οι έλεγχοι εστιάζουν στο αν τηρείται το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους, καθώς το αίτημα της ελληνικής πλευράς για κατάργηση των γεωγραφικών περιορισμών, δηλαδή της υπερτιμολόγησης του ίδιου προϊόντος σε μικρότερες αγορές, φαίνεται ότι θα εξεταστεί μετά τις ευρωεκλογές. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα πολυεθνικών εταιριών που έχουν ίδια τιμή με το μέσο όρο της Ευρώπης. Υπάρχουν αρκετές που έχουν μεγαλύτερη τιμή και αρκετές από αυτές μικρότερη τιμή. Άρα είναι υπερβολή να πούμε ότι όλες οι τιμές είναι μεγαλύτερες. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αποφασίσει να παρατείνει όσο χρειαστεί τα μέτρα για την ακρίβεια. Εάν δεν δώσει αύξηση στους μισθούς και δεν βρει δουλειά για την νεολαία, δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτε. Μία ακόμα πετυχημένη αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου. Γονείς, δάσκαλοι και εθελοντές αιμοδότες ένωσαν τις δυνάμεις τους και πέρασαν το δικό τους μήνυμα. Μια ακόμα επιτυχημένη εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο στον Πύργο από τον Σύλλογο Γονέων και την Τράπεζα Αίματος Άγιος Χαράλαμπος του Σχολείου. Ακόμα μια αιμοδοσία της Τράπεζας του 6ου Δημοτικού Σχολείου, η πρώτη για το 2024 και πολλωστή από το 2004 που συνεχώς λειτουργεί και δραστηριοποιείται η Τράπεζα Αίματος αυτή. Έχουμε μια ευχάριστη ημέρα, έχουμε μεγάλη προσέλευση πάλι των αιμοδοτών μας, νέα παιδιά. Έχουν παρουσιαστεί και νέοι αιμοδότες οι οποίοι πρέπει να αντικαταστήσουν τους απερχόμενους και αυτούς που μεγαλώνουν ή αδυνατούν να δώσουν. Έχω να απευθύνω μια ιδιαίτερη έκκληση στους νέους ανθρώπους, στα νέα τα παιδιά, όλα αυτά τα οποία θα πρέπει να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι όταν πάσχουν σε έναν άνθρωπο, αύριο το πρωί μπορεί να είναι ο ίδιος ή αυτός ή ένας δικός τους άνθρωπος. Πρέπει να αποκτήσουμε μια συνείδηση και εθελοντισμού αλλά και ταυτόχρονα βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και να αιμοδοτούμε. Δεν γίνεται να παράξουμε αυτό το υλικό ούτε σε εργαστήριο, ούτε με χημικό ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Είναι απαραίτητο λοιπόν όλοι να ευαισθητοποιηθούμε και να δίνουμε το παρόν σε όλες αυτές τις αιμοδοσίες. Συμβάλλουμε στην προσπάθεια της συγκέντρωσης αίματος, που είναι η ανιδιοτελής προσφορά από όλους προς όλους τους συνανθρώπους μας. Και έχουμε μία συνεχή ροή στην αιμοδοσία μας. Η αλήθεια είναι ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια για να παροτρύνουμε τους γονείς να έρχονται εδώ και να διευρύνουμε λίγο την τράπεζα αίματος στο σχολείο μας. Η εθελοντική αιμοδοσία του 6ου Δημοτικού Σχολείου Πύργου πραγματοποιήθηκε με την συνδρομή του σταθμού αιμοδοσίας του νοσοκομείου Πύργου και έτσι οι γονείς, φίλοι του σχολείου, δάσκαλοι και εθελοντές αιμοδότες, χαρίζοντας 10 λεπτά από τον χρόνο τους, έδωσαν το αίμα τους για να βοηθήσουν αυτούς που το έχουν ανάγκη. Με το ευχαριστώ της ημέρας να είναι πως το παρόν έδωσαν και αρκετοί νέοι εθελοντές αιμοδότες. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, να λέμε στον κόσμο ότι πρέπει 5 λεπτά είναι από το χρόνο μας, όχι κάτι παραπάνω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και αυτό δεν πληρώνεται ούτε με χρήματα ούτε με τίποτα. Μόνο με αγάπη και να έχουμε θέληση προς αυτό. Και πρέπει να προωθούμε και τα παιδιά μας να το μαθαίνουν. Και εμείς σαν σύλλογος κάνουμε πάρα πολλά που ο κόσμος δεν το ξέρει και οι ίδιοι γονείς εδώ που έρχονται στο σχολείο. Προσπαθούμε γι' αυτό, γιατί είναι ένα σημαντικό πράγμα να δώσεις λίγο χρόνο και λίγο αίμα από τη ζωή σου και πρέπει να το κάνουμε με όλη μας την αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους εθελοντές αιμοδότες που προσήλθαν να αιμοδοτήσουν, γνωρίζοντας πως οι ανάγκες στο νοσοκομείο του Πύργου είναι πολύ μεγάλες. Βρισκόμαστε στο 6ο Δημοτικό, στην εθελοντική αιμοδοσία την οποία έχει διοργανώσει ο Σύλλογος Γονέων και Κοιτεμόνων και με τους συντελεστές του 6ου Δημοτικού. Ήρθαμε να πάρουμε το αίμα από τους εθελοντές. Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα στον υπόλοιπο κόσμο μέχρι και αυτήν την ώρα. Η Δικαστική Επιτροπή του Κοινοβουλίου της Γεωργίας απέρριψε τη Δευτέρα το βέτο της Προέδρου της χώρας κατά του νόμου περί ξένης επιρροής. Η κίνηση της Επιτροπής ανοίγει το δρόμο ώστε το νομοσχέδιο να επιστρέψει στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου την Τρίτη και να υπερψηφιστεί από το κυβερνόν κόμμα και τους συμμάχους του, παρακάμπτοντας έτσι το προεδρικό βέτο. Ο νόμος που έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις προβλέπει ότι τα μέσα ενημέρωσης και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που λαμβάνουν πάνω από το 20% του προϋπολογισμού τους από το εξωτερικό θα εγγράφονται σε λίστα όπου θα αναφέρεται ότι υπηρετούν τα συμφέροντα μιας ξένης δύναμης.
Η αντιπολίτευση το χαρακτηρίζει ρωσικό νόμο επειδή μοιάζει με ανάλογα μέτρα που προωθήθηκαν από το Κρεμλίνο. Η πρόεδρος της Γεωργίας είχε ασκήσει βέτο στο νόμο στις 18 Μαΐου. 6 επιβάτες και 6 μέλη του πληρώματος καμπίνας τραυματίστηκαν λόγω αναταράξεων σε πτήση της Qatar Airways από το Κατάρ προς την Ιρλανδία. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο αεροσκάφος υπήρξαν αναταράξεις ενώ πετούσε πάνω από την Τουρκία. Η αρχή του αεροδρομίου ανέφερε ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και του τμήματος πυρόσβεσης και διάσωσης. Το νέο περιστατικό έρχεται λίγες ημέρες μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων σε πτήση της Singapore Airlines. Σε ξέφρενους πανηγυρικούς ρυθμούς βρίσκεται από χθες ολόκληρη η χώρα μετά την κατάκτηση από τον Παναθηναϊκό της EuroLeague. Από το Βερολίνο μέχρι τον Πύργο, οι πανηγυρισμοί των φιλάθλων του Παναθηναϊκού ήταν ξέφρενοι με μεταμεσονύκτια πάρτι σε κεντρικούς δρόμους για την κατάκτηση του 7ου ευρωπαϊκού τίτλου. Αυτή είναι η στιγμή που ο αρχηγός Κώστας Λούκας μαζί με τον μαέστρο της ευρωπαϊκής διάκρισης του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν υψώνουν την κούπα και ξεσηκώνουν τα πλήθη. Ο Παναθηναϊκός είναι και πάλι πρωταθλητής Ευρώπης. Με περίσσια θέληση για το 7ο τρόπαιο της ιστορίας του ανάγκασε τη Ρεάλ Μαδρίτης να υποκληθεί στο πράσινο μεγαλείο και να επιστρέψει στον ευρωπαϊκό θρόνο ύστερα από 13 ολόκληρα χρόνια. Τι και αν δεν ήταν φαβορή στην αρχή της αναμέτρησης. Τι και αν ξεκίνησε η Ρεάλ Μαδρίτης βάζοντας 36 πόντους στην πρώτη περίοδο. Εκείνος που κέρδισε στο φινάλε ήταν ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Η άμυνα από Ατσάλι στα τρία επόμενα δεκάλεπτα και τα κρίσιμα σούτ των παικτών του Άταμαν έδωσαν τη μεγάλη νίκη στους πράσινους. Και έτσι ο Παναθηναϊκός σήκωσε το 7ο ευρωπαϊκό του κύπελο στο Βερολίνο. Can you tell me a better story than this? Me, from Olympiakos to going Panathinaikos and first year to show to everybody that we are the European Championship. I think there is no better history than this. Μετά το τέλος του αγώνα και εν μέσω ξέφρενων πανηγυρισμών, ο Εργκίν Αταμάν είχε μια συγκινητική στιγμή με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, με τους δύο άνδρες να συναντιούνται στο παρκέ και να αγκαλιάζονται. Ο Έλληνας superstar των Milwaukee Bucks βρέθηκε στο Βερολίνο για να δει τον αδελφό του Κώστα που αγωνίζεται με τον Παναθηναϊκό. Job's done? That job is done. Hey, Captain. Hey, Costa. His job is done. His job done? Now job is done. The job is done now. Στους 7 ουρανούς οι φιλαθλοί του Παναθηναϊκού που αμέσως μετά τη λήξη της κόρνας της γραμματείας του τελικού του Final Four στην Uber Arena ξεχύθηκαν να πανηγυρίσουν στους δρόμους Οι χιλιάδες οπαδοί της ομάδας με το τέλος της αναμέτρησης βγήκαν στους δρόμους της Ελλάδας για να πανηγυρίσουν έξαλλα την κατάκτηση του 7ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Να
χαρίσματα, συνθήματα, φωνές χαράς και πράσινο γλέντι που διήρκησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μικροί και μεγάλοι πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή διάκριση. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας έφτασε στο τέλος του. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ΟΡΤΑ. Ακολουθεί η ώρα για σπορ με τον Γιώργο Αστερή. Κυρίες και κύριοι από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.